Με μήνυμά του προς τον ελληνικό λαό αμέσως μετά τις επαφές με Μέρκελ και Ολάντ, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα σηκώσει το βάρος του πακέτου των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ λίγο πριν ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αντώνης Σαμαράς αλλάζει τα πολιτικά ήθη που θέλουν τους Πρωθυπουργούς να μην βγαίνουν μπροστά στις οδυνηρές αποφάσεις, τροποποιώντας ακόμα και το παραδοσιακό πρόγραμμα της ΔΕΘ, αφού αυτή τη φορά δεν θα υπάρξουν ομιλίες και υπουργικές φιέστες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζει να σηκώσει ο ίδιος το βάρος της εξαγγελίας του πακέτου των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με μήνυμά του προς τον ελληνικό λαό. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε χορτολιβαδική έκταση στα Πορόια, στην κορυφογραμμή με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στην περιοχή έχουν μεταβεί 6 πυροσβεστικά κλιμάκια του νομού Σερών και 27 πυροσβέστες δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες προκειμένου να μην επεκταθεί το πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά οφείλεται σε κεραυνό. Κατακόρυφα μειώθηκαν οι εισρωές παράνομων μεταναστών από την περιοχή του Εύρου μετά την εφαρμογή της επιχείρησης Ξένιος Ζεύς, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στις αστυνομικές διευθύνσεις Αλεξανδρούπολης και Οριστιάδας. Από τα σχετικά στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ελληνική αστυνομία, προκύπτει χαρακτηριστικά ότι ενώ στις 2 Αυγούστου από την περιοχή του Εύρου εισήλθαν στη χώρα μας 447 παράνομοι μετανάστες, τις τελευταίες 2 ημέρες, 8 και 9 Αυγούστου, ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατακόρυφα σε 12 και 15 άτομα αντίστοιχα. Τραγική κατάληξη είχε για έναν οδηγό ταξί η ληστεία που σημειώθηκε το πρωί στο υποκατάστημα της Alpha Bank στο κέντρο της Νάουσα στην Πάρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Ειδικότερα, οι τρεις από τους δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν στο υποκατάστημα της τράπεζας, ενώ ο τέταρτος ανέλαβε τη δουλειά του τσιλιαδόρου. Με την απειλή πιστολιών αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό ποσό και κατά την έξοδό τους από την τράπεζα, ένας από τους δράστες πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν άνδρα που προσπάθησε να το σταματήσει. Ο άτυχος άνδρας εξέπνευσε προτού το ασθενοφόρο που το μετέφερε φτάσει στο νοσοκομείο. Στην Νάουσα έκαναν ληστεία και βγαίνοντας στην συγκεκριμένο σημείο υπάρχει μια πιάτσα μεταξύ. Κάποια από τους ταξιτζίδες λοιπόν κινητοποιήθηκαν για να πιάσουν τους ληστές, οι οποίοι δεν δίστασαν καθόλου, ήταν και οι τρεις ένοπλοι, έβγαλαν τα όπλα τους και πυροβόλησαν αδιακρίτως, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο, να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 50χρονος, ο οποίος και εξέπνευσε. Σήμερα αποστέλλεται στην Τρόικα το κείμενο με τις βασικές κατευθύνσεις για τις περικοπές δαπανών της διετίας 2013-2014 ύψους 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου τα στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να γνωμοδοτήσουν για τη σύνθεση των μέτρων. Στο κείμενο αυτό αναμένεται να παρέχονται διευκρινήσεις για μέτρα τα οποία κρεμούσαν από την προηγούμενη εβδομάδα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το τελικό πακέτο μέτρων θα παρουσιαστεί στους πολιτικούς αρχηγούς την επόμενη εβδομάδα.